Φίλες και φίλοι, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Έχουμε σήμερα ένα βίντεο, ένα vlog, μια ιστορία. Ε, ετοίμαζα τον τίτλο. Βλέπετε, έχει ένα ερωτηματικό τίτλο. Έχει μέσα σε παρενθετικά, μέσα σε εισαγωγικά, τον τίτλο που διάλεξε η φίλη. Που είναι «Όταν το φάντασμα της πρώην πλανάτε πάνω από μια νέα σχέση και εγώ της γράφω «Είναι αυτό το πρόβλημα» Ας το πω καλύτερα, «Είναι αυτό το πρόβλημα σας» ή όπως έλεγα και σε μια που ξέρει ποια είναι «Πώς ζείτε έτσι τις ζωές σας μπερδεμένα, ανακατωμένα και προφανώς χωρίς τα προσδοκόμενα αποτελέσματα μιας ισορροπημένης Ζωής, την οποία ξέρει ποιο είσαι, ξέρει ποιο είναι ο άλλο, είναι οι σχέσει σου ξεκαθαρισμένε, είναι οι υποθέσει σου ξεκαθαρισμένε. Πολύ μπέρδεμα, ρε παιδί μου! Πολύ μπέρδεμα. Θα μου καλημέρα. Είμαι μια από τι πιστέ του ακόλουθου, λέει φίλη, και έχω βοηθηθεί απίρω από τα βίντεο σου. Σε ευχαριστώ από καρδιά για την πολύτιμη βοήθειά σου. Και εγώ σε ευχαριστώ και εύχομαι το σημερινό μου βίντεο να σε βοηθήσει λίγο περισσότερο. Σου έχω γράψει και στο παρελθόν, εξιστορώντα την κάθε μορφή βία που έχω υποστεί μέσα στο γάμο μου. Όταν σου έγραψα ζούσα σε ένα τέλμα. Με τη βοήθεια σου άλλαξα την πορεία της ζωής μου. Κάθισα ξανά στο θρανίο, σπούδασα κάτι καινούριο και αποκαταστάθηκα επαγγελματικά σχεδόν άμεσα. Δεν παίρνω το φοβερό μισθό, αλλά μπορώ να πω πως είμαι οικονομικά ανεξάρτητη. Αυτό το σημειώνουμε. Μπράβο που σπούδασες κάτι καινούριο, κάτι που σου άρεσε, κάτι που σου ταιριάζει. Μπράβο που είσαι οικονομικά ανεξάρτητη. Έχεις αυτό το προσόν τώρα του να είσαι οικονομικά ανεξάρτητη. Ενώ σπούδαζα, γνώρισα από το facebook έναν κύριο γύρω στα 50, εγώ με λίγο νεότερη. Χωρισμένος με παιδιά, δεν θα πω τον αριθμό των παιδιών, για να μην ταυτοποιήσουμε ιστορίες. Παιδιά όμως, έχει παιδιά, έχει παιδιά. Τα οποία έχουν εγκατασταθεί με τη μητέρα του στην επαρχία, με αποτέλεσμα να μην τα βλέπει συχνά. Αυτό τον στενοχωρεί πολύ και όχι αδίκως πιστεύω. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, μετά το διαζύγιο πέρασε μια φάση δύσκολη, κατά την οποία έπινε και έβρισκε παρηγοριά σε εφήμερε σχέσει και συνευρέσει. Δηλαδή, μετά το διαζύγιο πέρασε μια φάση δύσκολη αυτό ο άνθρωπο, έπινε, αλκοολισμός και. Ε, Ίσως είχε και μια εξάρτηση από τις περιστασιακές σχέσεις, έτσι όπως τα γράφεις. Όταν αρχίσαμε να μιλάμε στο facebook ήταν ιδιαίτερα ρομαντικός, τρυφερός, ερωτικός. Σε μια διψασμένη ψυχή σαν τη δική μου δεν ήταν δύσκολο να κάνει το κλικ. Αρχίσαμε να μιλάμε εντατικά. Μου μίλησε για τη ζωή του και εγώ για τη δική μου. Μίλησα ανοιχτά. Πολύ ανοιχτά. Και εκείνο το ίδιο. Τον ερωτεύτηκα γρήγορα, αλλά πάντα κρατούσα πισινή. Αυτό το να μιλάμε ανοιχτά από πολύ νωρί και από πρώτα ραντεβού και δεύτερα ραντεβού και από το διαδίκτυο και πρωτού γνωριστούμε από κοντά, έμπερι έχει κινδύνου. Έχει, ενέχει κινδύνου το να λέει ο ένας τα προβλήματα του στον άλλον ενώ τρόπον την αφλερτάρουν μήπως έτσι δημιουργείται ένα trauma bonding μήπως έτσι δημιουργείται ένας δεσμός ο οποίος είναι βασισμένος στο τραύμα σας παραπέμπω στο βίντεο για το trauma bonding το οποίο στα ελληνικά είναι τραυματικό δέσιμο στο κανάλι μας λοιπόν μετά του πρώτου μήνε, ένιωσα πω μου γίνεται απαραίτητο και τρόμαξα. Διέκοψα την υποκοινωνία μα για ένα μικρό χρονικό διάστημα, για να ισορροπήσω και να βάλω τι σκέψει μου σε τάξη. Επανήλθα, μα νομίζω πω δεν υπήρχε η θέρμη που υπήρξε στην αρχή. Όχι αδίκω, το καταλαβαίνω. Έκτοτε είμαστε μαζί εντό εισαγωγικών, αν και βλεπόμαστε αραιά λόγω του ότι εγώ είμαι ακόμα στον νεκρό γάμο μου και οι υποχρεώσει που έχω να διαχειριστώ είναι πολλέ. Είσαι ακόμη στον νεκρό γάμο σου. Είσαι. Ενώ είσαι οικονομικά ανεξάρτητη. Έχεις δρόμο ακόμη. Για να καλύπτω κάπως τα κενά που αφήνει η μικρή συχνότητα των επαφών μας, κάνουμε κάποιες φορές βιντεοκλήσεις ερωτικού περιεχομένου, στις οποίες είναι ιδιαίτερα θερμός. Στις κανονικές επαφές μας όμως σπάνια έχει πληριστήσει. Και εγώ ως γυναίκα με το αλάνθαστο ένστικτο που διαθέτουμε, δεν αισθάνομαι τη θέρμη και το ψυχικό δέσιμο που αναζητώ. Εσύ ως γυναίκα με το αλάνθαστο στο έστικτο που διαθέτεις γιατί παραμένεις ακόμη παντρεμένη κόρη μου μέσα στον νεκρογάμο σου. Γιατί, γιατί και οι επιλογές σου να είναι ένας τυχαίος τύπος από το facebook ο οποίο δεν έχει καλυστήσει και ο οποίο σου έχει πει ξεκάθαρα ότι έχει περάσει φάση αλκοολισμού αν δεν περνάει ακόμη και ότι έχει περάσει και φάση στην οποία είχε θυσμούς διάφορους. Τι, γιατί δεν σου το λέει αυτό το, αλάνθα, το αλάνθαστο αισθηκτό σου. Συγγνώμη που σου θυμώνω, ξέρει ότι σε αγαπώ. Μετά το σεξ συζητάμε για αρκετή ώρα και η συζήτηση πάντα καταλήγει στην πρώη σύζυγό του, στα γεγονότα που μεσολάβησαν πριν το χωρισμό και στο πόσο σωστό υπήρξε εκείνο απέναντί τη σε αντίθεση με εκείνη που τον απάντησε. Μεταξύ μα δεν υπήρχαν αδειάσει στα στοιχεία τη απιστία τη, παρά μόνο κάποιε ενδείξει κατά τη γνώμη μου. Πώ ζείτε, έτσι, τι ζωέ σα, ρε παιδί να κάνετε την ψυχολόγο και την ψυχολογική νοσηλεύτρια στον καθένα που έχει ένα σωρό ζητήματα και δεν πάει σε ψυχολόγο, δεν πάει σε ψυχίατρο, δεν πάει κάπου να αποτοξινοθεί, κάπου να φτιαχτεί και εσείς παραμένετε ακόμη σε προβληματικούς γάμους παρόλο που αποκτήσατε οικονομική ανεξαρτησία. Ρε παιδιά, θέλει αρετή και τόλμηνη ελευθερία. Και θα πω στη συνέχεια την. Σπάνια μιλάμε για το μέλλον τη δική μα σχέση. Λέει πω εφόσον εγώ δεν έχω χωρίσει ακόμα και εφόσον τα παιδιά μου είναι ακόμα σχετικά μικρά, δεν μπορούμε να κάνουμε σχέδια. Και συμφωνώ με αυτό. Μα τι μέλλον να έχετε, κόρη μου, εσύ παντρεμένη και αυτό σε αυτή την κατάσταση. Αλλά δεν μου είπε ποτέ εμεί θα είμαστε μαζί όπω μπορούμε, γιατί σε αγαπώ και σε θέλω στη ζωή μου. Όλα για εκείνον είναι ρευστά. Κανένα σαφέ σχέδιο για τη ζωή του και φυσικά ούτε για μα. Πώ μπορεί ένα άτυχτ. Πώ μπορεί ένα άνθρωπο που έχει την ψυχολογία του εξαρτημένου να κάνει σχέδια για τη ζωή του και το μέλλον του και που δεν ξέρει που βρίσκεται και που πατάει. Μ? Για να είμαι ειλικρινή, ούτε εγώ θα ήθελα να συγκατοικήσουμε. Ευτυχώ. Ευτυχώ. Θέλει το, θέλω το χώρο και το χρόνο μου. Αλλά μια συστηματική παρουσία του στη ζωή μου και ένα κοινό πλάνο, μια αίσθηση πώ αγαπιέμαι πραγματικά από εκείνον και πώ μπορώ να το θεωρήσω δικό μου άνθρωπο, μου είναι απαραίτητα για να λειτουργήσω φυσιολογικά και χωρί άγχο. Μα, δεν μα λε πουθενά αν αυτό τον άνθρωπο τον θέλει εσύ, αν αυτό ο άνθρωπο σου αρέσει. Μα λε ότι σου είπε ωραία λόγια για τα οποία διψούσε η ψυχή σου και έπεσε και ρωτεύτηκε από τα λόγια του. Λε ότι θα ήθελε από αυτόν ένα συγκεκριμένο τρόπο συμπεριφορά. Δεν μα λε όμω πουθενά ότι τον θέλει όντω εσύ αυτόν τον άνθρωπο. Και όντω έχει επιλέξει τον άνθρωπο και όχι την κατάσταση. Με τον οποίο άνθρωπο προφανώ έχει συνεξαρτηθεί. Δε στο playlist για τη συνεξάρτηση, γιατί έχουμε πολλά βίντεο. Να σου πω επίση πω πολλέ φορέ μου έχει πει πω έχει πάει με άλλε λόγω των φυσικών αναγκών του. Να η εξάρτηση από το σεξ και τι περιστασιακέ σχέσει. Και τη δική μου και αδυναμία να τι ικανοποιήσω. Μετά το παίρνει πίσω. Ναι, το λέει ότι εγώ πάω με άλλε γιατί εσύ δεν έρχεσαι μαζί μου τακτικά και μετά σου λέει ότι έχει ψέματα, σου είπα. Εγώ τι να πιστέψω ότι πάει με άλλε. Επίση, πολλέ φορέ με κατηγορεί για διαδικτυακό καυλάντισμα. Κάτι το οποίο δεν ισχύει σε καμιά περίπτωση. Παιδιά, αν κατάλαβα καλά, γιατί εγώ είμαι από Κύπρο και δεν ξέρω την, αρκώ, την ελληνική. Διαδικτυακό καυλάντισμα σημαίνει να μπαίνει στο διαδίκτυο, να λε διάφορα, να υπόσχεσαι πώ θα κάνει αυτέ τι αρέσει και να μην κάνει το τέλο. Αυτό σημαίνει. Ε? Να φτιάχνεσαι μόνο με τι κουβέντε, με τα σεξτινγκ και αυτά. Έτσι υποθέτω, δεν ξέρω. Τον τελευταίο καιρό δε μου λέει πω είμαι ο τελευταίο του σταθμό. Και πω αν τον πληγώσω και εγώ δεν θα ξανακάνει σχέση. Ρε παιδιά, μα όλοι το λένε αυτό. Είσαι ο τελευταίο μου σταθμό και αν με πληγώσει και εσύ δεν θα ξανακάνω σχέση. Νομίζω είναι η κόκκινη σημεία. Άρα να σου λέει ένα άντρα αυτό το πράγμα. Είναι μια γυναίκα τέλο πάντων. Να σου λέει ότι εσύ είσαι ο τελευταίο μου σταθμό και μετά από σένα, αν με πληγώσει εσύ, εγώ δεν θα ξανακάνω σχέση. Τι σημαίνει, είμαι τόσο απελπισμένο, τόσο φοβερά απελπισμένο που πρέπει οπωσδήποτε να είμαι μαζί σου. Και πρέπει οπωσδήποτε να είσαι μαζί μου. Και αν εσύ επιλέξει να μην είσαι μαζί μου, μου καταστρέφει τη ζωή, γιατί μετά από σένα δεν θα κάνω σχέση. Επίκληση στο συνέστημα, χειριστικότητα, κλαμμένα τέτοια. Και που δεν σηκώνονται κιόλα. Ό,τι να είναι, πραγματικά. Πε μου, σε παρακαλώ, είναι λογικό που αισθάνομαι το φάντασμα τη πρώην να πλανάτε πάνω από τη σχέση μα. Το, το τελευταίο που σα απασχολεί εσά του δύο είναι το φάντασμα τη πρώην που πλανάτε πάνω από τη σχέση σα, κόρυ μου. Ειλικρινά σου μιλώ. Το τελευταίο σου πρόβλημα είναι το φάντασμα της πρώην. Ο σου, εσένα που δεν είναι καν πρώην και ζείτε μαζί, οι εξαρτήσεις του τύπου αυτού, η προβληματικότητα του, η αστάθεια του. Έχω δίκιο που δεν αισθάνομαι πως αγαπηκέμαι πραγματικά. Έχεις δίκιο. Ούτε αγαπηκέσαι πραγματικά, ούτε αγαπάς πραγματικά. Sorry, συγγνώμη που θα σου το πω. Γιατί αυτόν τον άνθρωπο δεν τον έχει επιλέξει με βάση την επιθυμία σου, δεν τον έχει επιλέξει με βάση τα καλά στοιχεία που έχει, τα οποία θαυμάζει και εκτιμά και θέλει να συνδεθεί μαζί του ερωτικά. Έχει προχωρήσει, έχει κάνει τη σπουδή σου, έχει ανεξαρτητοποιηθεί οικονομικά, όμω παραμένει σε ένα νεκρογάμο, παραμένει ακινητοποιημένη μέσα στο βούρκο. Γιατί είναι βούρκο για μένα ένα νεκρό γάμο, να μένει μια γυναίκα, ένα άνδρα σε ένα νεκρό Είναι βούρκο αυτό το πράγμα. Ζει ένα ψέμα. Ζεις μια κατάσταση αφύσικη, άρρωστη, προβληματική. Και έρχεται ένα τυχαίο τύπο από το Facebook που δεν σου αρέσει κιόλα. Πραγματικά δεν σου αρέσει. Γιατί να σου αρέσει σε κάποιον ο οποίο είναι άτυχτο, ο οποίο είναι εξαρτημένο, ο οποίο είναι από τα ποτά, από τα ξεπέτε, τι συστηματικέ. Να πούμε ότι άλλο ένα άνθρωπο συνειδητά να πει: Έχω καθίσει τρία χρόνια μόνο, δύο χρόνια μόνο, δεν ξέρω εγώ, έχει πάρα πολύ καιρό να κάνω σεξ και αποφασίζω συνειδητά χωρί να έχω καμία σχέση, χωρί να πατώ κανέναν, χωρί να κοροϊδεύω κανέναν, αποφασίζω. Ε, συνειδητοποιημένα ότι με ένα πρόσωπο θα έχω μια συνάντηση η οποία θα είναι μόνο σεξουαλική φύση καθαρά για πλήρωση των σωματικών αναγκών που κάποιοι άνθρωποι μπορεί να επιλέγουν δεν λέω να το επιλέγετε ή δεν λέω να μην το επιλέγετε είναι κάτι το οποίο συμβαίνει και είναι άλλο πράγμα να με έχει χωρίσει η γυναίκα μου και εγώ να πίνω και να μεθάω και κάθε βράδυ να πηγαίνω με τη μια και με την άλλη γυναίκα χωρίς ε, σκοπό, χωρίς συνέστηση, εθιστικά. Απλώς για να μου διάσω τον πόνο και να νιώσω για λίγο καλύτερα. Δεν είναι καθόλου συνειδητοποιημένο αυτό. Αυτό είναι εξάρτηση από το σεξ αυτό το πράγμα. Ο τύπος αυτός έχει εξάρτηση και από το αλκοόλ και από το σεξ και εσύ είσαι συνεξαρτόμενοι με τον τύπο αυτό. Τα νέα μου που έχω να σου πω. Αν νομίζει πώ η περίπτωσή μου θα μπορούσε να βοηθήσει και άλλου θεατέ σου, μπορεί να κάνει ένα σχετικό vlog. Βεβαίω και πιστεύω. Βεβαίω και πιστεύω και γι' αυτό και το κάνω. Σε ευχαριστώ πολύ για κάθε απάντησή σου ή αναφορά στο θέμα μου. Σου στέλνω τα φιλιά και την αγάπη μου. Ελπίζω να συνεχίσει να με φυλά το φιλό στα αρχαία ελληνικά. Σε αγαπώ και να με αγαπά και μετά από αυτά που σου είπα. Είπαμε εδώ στο κανάλι μα λέμε αλήθειε. Τι έγραψα εγώ, θα το κάνω βίντεο και μου λέει «Να σου δώσω μερικά στοιχεία ακόμα που ίσως βοηθήσουν». Κατά τη φάση του διαζυγίου, η σύζυγος και η πεθερά του, του είπαν λόγια που τον έθιξαν και τον πλήγωσαν. Δεν του μίλησε άσχημα. Μόνο βούρκωσε και έφυγε. Πολλοί άνθρωποι από το περιβάλλον τη σύζυγου του τον ξέκοψαν, χωρί να έχει συμβεί κάτι μεταξύ του και κάποιοι άλλοι τον περιγελούσαν. Η σύζυγό του. Ε ήταν ξανά παντρεμένη χωρί παιδιά και ο σύντροφο μου εντό εισαγωγικών την κατηγόρησε μεταξύ άλλων ότι έκανε παραστατικά με τον πρώην και ότι δεν το ξεπέρασε ποτέ. Μάλιστα θεωρεί πω θα έρθει η στιγμή που θα ρίξει φάπε στον πρώην τη πρώην και σε όσου τον περικελούσαν. Η επικοινωνία με τη σύζυγό του περιορίζεται στο οικονομικό θέμα. Και το κερασάκι τη Τούρτα, ίσω πρόσεξε προ την κυρία την αποκαλώ σύζυγο. Όχι τυχαία. Παρόλο που έχουν περάσει 5 χρόνια από τον ουσιαστικό χωρισμό του, δεν έχουν φροντίσει να βγει επισήμω το διαζύγιο. Όταν το ρώτησα γιατί δεν κάνει τι απαιτούμενε διαδικασίε για την έκδοση του διαζυγίου, μου είπε: Πληρώνω τη διατροφή. Θε θα τη πληρώσω και το διαζύγιο. Αν θέλει, α το βγάλει ίδια και να το πληρώσει. Πώ ζείτε έτσι τι ζωέ σα, Πώ ζείτε έτσι τι ζωέ σα πραγματικά. Πραγματικά. Και αυτό το λέω, το πώς ζείτε έτσι τις ζωές σας, γιατί ήταν ένα σλόγγαν, το οποίο το έλεγα με μια παλιά θεραπευόμενή μου, η οποία επίσης είχε ε, μεγάλη δυσκολία να τερματίσει τον τερματισμένο γάμο της και να πάρει τη ζωή της στα χέρια της. Και παρέμενε σε ένα γάμο που δεν ήταν ουσιαστικά ζωντανός για αυτήν, ε, έτρωγε όλα τα απόνερα ενό ενός μιας προβληματικής κατάστασης, όλες τις δυσκολίες μιας προβληματικής κατάστασης και ε, παράλληλα ερωτεύτηκε έναν άλλον άνθρωπο που ήταν επίση σε μια προβληματική κατάσταση και επίση γινόταν όλη η κατάσταση, ήταν ένα τεράστιο μπέρδεμα και σε κάποια φάση της λέω «Μα πώς ζείτε έτσι τη ζωή σα! και έμεινε ο σλόγκαν μεταξύ μα. Uh, inside joke του γραφείου, όταν υπήρχε το γραφείο το physical γραφείο. Βλέπουμε τώρα για πριν από το 2008. Λοιπόν, φιλενάδα και φιλενάδες και φιλενάδι. Κανένας, μα κανένας, μα κανένας δεν μπορεί να δημιουργήσει μία υγιή ερωτική σχέση, μία ολοκληρωμένη ερωτική σχέση, μία αγαπητική ερωτική σχέση, μία ερωτική σχέση στην οποία θα είναι καλά ψυχοσυναισθηματικά σε όλα τα επίπεδα, εάν δεν είναι ελεύθερος, υγιής από εθισμούς και ψυχοθεραπευμένος από τα όποια ψυχολογικά του. Μα κανένας, μα κανένας, μα κανένας, μα κανένας, μα κανένας. Ούτε εγώ, ούτε εσύ, ούτε κανένας. Το πρόβλημα μας δεν είναι η πρώην του υποτιθέμενου νύν του νύν μας εντός αγωγικών. Δεν είναι εκεί το πρόβλημά μας. Όταν μπαίνουμε σε μία συνθήκη πρέπει να είμαστε συνειδητοποιημένοι. Τι κάνω εγώ τώρα. Ας πούμε αυτή η κοπέλα. Αν μου έγραφε, ξέρεις Θέκλα, είμαι σε μία φάση στην οποία προσπαθώ να ζήσω φυσιολογικά. Προσπαθώ να πάρω τη ζωή μου στα χέρια μου. Έχω βοηθηθεί αρκετά από τα βίντεο ώστε να κάνω τη σπουδή, να ανεξαρτητοποιηθώ οικονομικά. Μου μένει ακόμη το να χωρίσω. Και επειδή ακόμη δεν είμαι ελεύθερη και επειδή ακόμη δεν έχω τη ζωή μου στα χέρια μου, δεν μπορώ ελεύθερα και συνειδητά να διεκδικήσω να βρω ένα τέρι που να μου αρμόζει και να μπορώ να ανταποκριθώ στα δεδομένα μια σχέση. Οπότε καταλήγω, όποιο άσχετο μου κολλήσει από το Facebook, ο οποίο θα μου πει ωραία λογάκια τα οποία θα τα έχω ανάγκη γιατί είναι πεινασμένη η ψυχή μου και πληγωμένη και άμυδρη και άποτη και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, επειδή είμαι σε ένα νεκρό γάμο κουτουλουπού, κουτουλουπού, κουτουλουπού που έχω, δεχθώ, που έχω δεχθεί βία αλλά δεν έχω φύγει κλπ κοροϊδεύω τον εαυτό μου και περνάω έτσι, έχω κάτι να ασχολούμαι, κάτι να νιώθω ότι έχω και εγώ έναν έρωτα, αλλά στην ουσία τι κάνουμε ρε Θεκλά, όταν βρεθούμε δεν του σηκώνεται και κάνουμε κάτι καβλαντίσματα από το διαδίκτυο και με κατηγορεί μετά κιόλας για καβλαντίσματα από το διαδίκτυο, κάνουμε ξέρω εγώ σεξ μέσω βιντεοκλήσεις και πώς το κάνετε. Και ε, αυτός αυτό είναι και κολλημένο με την πρώην του, πίνει και ποτό, έχει και θυσμού. Καταλαβαίνει, έκλα μου, δεν μου κάνει αυτό ο άνθρωπο. Αλλά τι να κάνουμε, θα ήθελα πάρα πολύ να βρω σύντομα τη δύναμη να μπορέσω να φύγω από τον νεκρό γάμο μου και να πάρω τη ζωή μου στα χέρια μου για να διορθώσω τη δική μου ζωή. Και δεν μπορώ να διορθώσω τη ζωή κανένα. Κόρη, εγώ που είμαι ψυχολόγο, Πε ό,τι έπεφτα στην παγίδα που πέσει εσύ να φτιάξω σχέση με εκείνον τον τύπο. Δεν θα μπορούσα να τον λυτρώσω, δεν θα μπορούσα να τον θεραπεύσω, δεν θα μπορούσα να τον σιάξω. Που είμαι ψυχολόγο η ίδια. Εντάξει. Λοιπόν. Δεν μα μοιάζει εκείνο. Είναι ένα ακόμη άνθρωπο ο οποίο αντί να αναλάβει την ευθύνη του εαυτού του και να επιλύσει τα προβλήματά του, κλαίγεται, στενοχωριέται, το ρίχνει στο ποτό, το ρίχνει στι εξαρτήσει. Αυτό του βγαίνει και σε αισθητικέ δυσλειτουργίε, ίσω και από το ποτό και από δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δεν είναι κακό να έχει αισθητική δυσλειτουργία όμω ένα άνθρωπο σοβαρό και υπεύθυνο, πιάνει τον εαυτό του, πιάνει και το πουλί του και πάει στον ουρολόγο και κάνει θεραπεία. Και άμα του πει ο κύριε μου, είναι ψυχολογικό το ζήτημά σα, πάει και σε ένα ψυχολόγο να λύσει τα ζητήματά του, να απελευθερωθούν τα πουλιά όλα και τη ψυχή του και του σώματο του κιόλα. Έμα! Ε, Είσαι συνεξαρτώμενη κόρη. Και τα έφτιαξε με έναν άνθρωπο ο οποίο είναι εθισμένος σε διάφορα και ζει στην κοσμάρα του. Ξυπνήστε! Πώ ζείτε έτσι τι ζωέ σα. Συγγνώμη που σα κράζω, δεν λέω τα ονόματα σα, δεν τα αποκαλύπτω. Σα αγαπώ, καταλαβαίνω την ανθρώπινη αδυναμία. Αλλά σα το λέω από προσωπική πείρα θα το πω αυτό: ότι χίλιε φορέ καλύτερα να τραβήξει την ταλαιπωρία και τα βάσανα και τον πόνο και τη θλίψη ενό διαζυγίου, τα, τα οικονομικά προβλήματα, τα πρακτικά προβλήματα, τον πόνο, το πένθο, όλα αυτά που βιώνει κάποιο σε ένα διαζύγιο, όλα αυτά που βίωσα εγώ το 2001, όλα αυτά που βιώσαμε μαζί εδώ στο κανάλι πριν δύο χρόνια, αλλά μετά να ξέρει ότι είσαι ένα ελεύθερο άνθρωπο που έχει όλο το χώρο και το χρόνο να λύσει τα ψυχολογικά σου και τα ψυχοκολικά σου. Και άμα τα λύσει, και άμα τα ξεπεράσει, και άμα είσαι σε θέση να μπορεί να ζήσει μόνο σου καλά και ισορροπημένα, τότε να διεκδικήσει έχοντα όλα τα φόντα. Να ψάξεις να βρεις ένα τέρι που να σου αρέσει και να σου αρέσει για την υγεία του, για την ισορροπία του, για την ομορφιά της ψυχής του, για όλα αυτά. Συγγνώμη που θυμώνω. έχω ένταση στη φωνή μου και θα στείλω το βίντεο να το δει αυτή η μικρή. Γιατί μιλούσα με ένα μικρό κοριτσάκι προηγουμένω στο τηλέφωνο που τη γνωρίζω. Τη γνωρίζω από μωρό. Η οποία με πήρε να μου πει. Θεκλά, ήταν όπω μου τα τα πράγματα. Γι' αυτό ο τύπο. Που εσύ μου είπε ότι με χρησιμοποιούσε μόνο για να για σεξ και δεν με αγαπούσε, και ότι εγώ έφτιαχνα μέσα στο μυαλό μου ιστορίε και παραμύθια ότι έχουμε σχέση ενώ δεν έχουμε σχέση, ενώ αυτό στην ουσία με χρησιμοποιεί. Μου το ξεκαθάρισε και μου είπε ότι δεν με θέλει και δεν θέλει να συνεχίσουμε. Αλλά εγώ έχω μέσα μου ελπίδε έχω μέσα μου ελπίδε ότι κάποια στιγμή θα καταλάβει το λάθο του και κάποια στιγμή θα καταλάβει πω έκανε λάθο που δεν έκανε σχέση μαζί μου κλπ. Και, λοιπά και, και τη είπα, κόρη, κλείσε το τηλέφωνο, γιατί θα σου βάλω τι φωνέ. Κλείσε το τηλέφωνο. Σταμάτα να θέλω τη φλή. Το κοριτσάκι αυτό είναι 22 ετών, 21 πόσο είναι. Ζή, πόσο είσαι κόρη. Άτε. Τα λέω, φωνάζω για να τα ακούω κι εγώ. Παίρνουμε τη ζωή μα στα χέρια μα, αναλαμβάνουμε την ευθύνη του εαυτού μα και μετά μπορούμε να διεκδικούμε αυτά που δικαιούται ο κάθε άνθρωπο από μια υγιή σχέση. Αλλά για να πα να διεκδικήσει, πρέπει να έχει εσύ ο ίδιο υγιή σχέση με τον εαυτό σου και με του γύρω σου. Ανασκουμπώνουμε τα μανίκια και αν ήταν μακριά θα τα ανασκουμπώναμε, και αρχίζουμε ψυχοθεραπεία και ψυχοεκπαίδευση. Γρήγορα. Όλοι μα. Αγαπώ σα. Φιλιά.